κυρία Παπαδοπούλου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε τώρα και για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και επειδή πράγματι βοηθήσαμε την προηγούμενη φορά που είχαμε κάνει έτσι αναφερθεί ακροθυγό στου δικαιούχου τη έκπτωση 20% στο λογαριασμό τη ΑΕΚ, κυρία Παπαδοπούλου, θέλω να δούμε μαζί το θέμα. Διότι είναι σημαντικό αν 17.500 συμπολίτε μα είναι δικαιούχοι και δεν το γνωρίζουν, είναι καλά να πούμε ποιοι είναι και πώ μπορούν να πληρώνουν μειωμένο ρεύμα κατά 20%. Θέλετε να δούμε μαζί ποιες είναι αυτές οι κατηγορίες, οι ομάδες πολιτών που δικαιούνται? Βεβαίως, να αναφέρουμε πώς είναι η ειδική αυτή διατίμηση με κώδικα 08. Έχει εφαρμοστεί από το Μάιο του 2006 από την κοινωνία, από την πολιτεία. Ενώ το τέλος για υποχρεώσεις δημόσιας ωφέλειας έχει εφαρμοστεί το 2010, που είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση που προκύπτει τα τιμολόγια όλων ανεξαιρέτως των πελατών της ΑΕΚ για στήριξη των συγκεκριμένων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Να υπενθυμίσουμε τις ομάδες, τους δικαιούχους, γιατί πραγματικά μόνο το 50% των δικαιούχων έχουν ενταχθεί στην διατίμηση αυτή και λαμβάνουν την έκπτωση. Που τώρα είναι 35.000 υπολογίζεται οι δικαιούχοι. Από τις 35.000 μόνο οι 17.500 έχουν ενταχθεί. Να. Λοιπόν. Να τις αναφέρουμε τις κατηγορίες. Είναι οι πολύτεκνες και πενταμελείς οικογένειες με 3 εξαρτώμενα παιδιά. Και όταν λέμε εξαρτώμενα παιδιά, εννοούμε ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών, με βάση καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια. Ναι. Δηλαδή, το ετήσιο μειχτό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 51.258 ευρώ. Και βέβαια, αυτό να αυξάνεται κλιμακωτά κατά 5.126 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο παιδί. Είναι οι λήψεις δημοσίου βοηθήματος, είναι οι δικαιούχοι του 3Ε, και εδώ να το τονίσουμε, οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι μια κατηγορία από την οποία μια μεγάλη μερίδα δικαιούχων δεν έχουν ζητήσει να ενταχθούν στη συγκεκριμένη διατίμηση. Σε αυτό μήπως έχει να κάνει, κυρία Παπαδοπούλου, το λέω διότι έχω ένα παράδειγμα, να νομίζουν ότι γίνεται αυτό αυτόματα μέσω του ελάχιστου εγγυημένου, δεν ενημερώνεται η ΑΕΚ? Όταν βλέπει το 8 τη διατίμηση, γιατί το έχει μια κοπέλα, μας είπε, αλλά δεν υπάρχει, δεν γίνεται αυτή η έκπτωση. Αυτόματα δεν γίνεται. Πρέπει να συμπληρωθεί έναν έντυπο, το οποίο είναι πολύ απλό να συμπληρωθεί. Ναι, θα το δούμε, να ολοκληρώσουμε με τις ευάλωτες ομάδες και να τα εξηγήσουμε. Ναι, είναι οι λήψεις επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Είναι οι λήψεις επιδόματος φροντίδας σε τετραπληγικά και παραπληγικά άτομα. Είναι τα άτομα με καταπλάκα σκλήρυνση που είναι μέλη του Παγκύπριου Συντόσμου Ατόμων με καταπλάκα σκλήρυνση και είναι και οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και λαμβάνουν επίδομα διακίνηση. Ναι. Αυτές είναι οι ομάδες που καθορίζονται από την πολιτεία. Ναι. Είναι οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως καθορίζονται από την πολιτεία. Και αρχή ηλεκτρισμού να αναφέρω πως λαμβάνει κάθε μήνα αναθεωρισμένων κατάλογων με τον αριθμό ταυτότητας όλων αυτών των δικαιούχων, είτε ορισμένοι κάποιοι μπορεί να αφαιρεθούν ή κάποιοι να προσθεθούν στην κατάσταση αυτή, αναλόγως από τα στοιχεία που έχει το κράτος. Η αρχή ηλεκτρισμού απλά προβαίνει στον έλεγχο του αριθμού ταυτότητας του πελάτη με τα στοιχεία, την κατάσταση που της αποστέλλεται από τα αρμόδια υπουργεία κάθε μήνα. Ναι. Να πούμε ότι η τελευταία έτσι, κατηγορία ήταν τα άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση που είχαν ενταχθεί σε αυτό το σχέδιο, δεν είναι? Τα τελευταία χρόνια, άτομα έτσι μετά από δικούς τους... μάλιστα, και οι νεφροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση και λαμβάνουν επίδομα διακίνησης. Αυτές οι δύο κατηγορίες είχαν προσθεθεί τα τελευταία χρόνια. Και τώρα συζητάμε και για τους μονογονιούς. Όμως, να υπογραμμίσουμε ότι οι αποφάσεις για το ποιοι καθίστανται δικαιούχοι είναι από το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ή Ενέργειας που γίνεται, κυρία Παπαδοπούλου. Και μετά εσείς θα έρθουμε στα δικά σας, είναι να μας πείτε ποια είναι η διαδικασία. Είμαι λήψης δημοσίου βοηθήματος, ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Τι πρέπει να κάνω? Απλά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί μια αίτηση τη ΑΕΚ από τον δικαιούχο. Ναι. Πού τη βρίσκουμε αυτή την αίτηση? Βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Αρχής Ηλεκτρισμού, βρίσκεται στα κατατόπους κέντρα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ. Μπορούν ακόμη οι δικαιούχοι να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο 1818, να αναφέρουν τον αριθμό ταυτότητας τους, να επιβεβαιώσουν σε περίπτωση που δεν είναι σίγουροι κατά πόσον είναι δικαιούχοι. Όταν συμπληρωθεί το έντυπο αυτό, το υποβάλλουν είτε ηλεκτρονικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που αναγράφονται στους λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού για την κάθε επαρχία, είτε με φαξ
είτε ηλεκτρονικά, είτε σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Και να σημειώσω πως δικαιούχοι που για οποιοδήποτε λόγο δεν είχαν ενταχθεί στη συγκεκριμένη διατίμηση θα πάρουν αναδρομικά το ποσό που τους αναλογεί από την έκπτωση μέχρι και ένα χρόνο πίσω. Ναι. Το λέω, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί ξέρετε, την τελευταία φορά που κάναμε αυτή τη συζήτηση, ένας συμπολίτης μας επικοινώνησε μαζί μου για να σας ευχαριστήσει, τέλος πάντων, η εκπομπή για το κάναμε το θέμα. Ήταν δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ενοικίαζε. Ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι δικαιούσε και σε σπίτι που ενοικιάζεις. Δεν ήξερε επίση ότι είναι και αναδρομικά. Και χάρηκε πάρα πολύ για το γεγονός αυτό. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση ξανά. Ότι εκεί έξω 17.500 συμπολίτες μας δικαιούνται μειωμένο ρεύμα και είναι σημαντικό το 20% και δεν το έχουν υπόψη τους. Τώρα, αυτά όσον αφορά βάλω τις ομάδες. Η έκπτωση 10% που θα δούμε από τον Νοέμβριο θα είναι πρόσθετο σε αυτές τις ομάδες, κύριε Παπαδοπούλου? Βεβαίως, βεβαίως. Η έκπτωση 10% είναι για όλους τους πελάτες ανεξαιρέτως. Είτε είναι ευάλωτοι πελάτες, είτε είναι όχι, λέω για τις ευάλωτες ομάδες που έχουν ήδη 20%, θα πάμε στο 30%. Βεβαίως. Είναι επιπρόσθετα 10% για διάρκεια 4 μηνών. Θα εφαρμοστεί αυτή η έκπτωση σε όλους τους πελάτες από 1η Νοεμβρίου μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου. Ναι. Και βεβαίως το ποσό που αναλογεί της αρχής του διευθυνσμού, αυτή η έκπτωση σε όλους τους πελάτες στις για 4 μήνες είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Και ήδη έχει προσφέρει και την έκπτωση των 6 μηνών της περσινής χρονιάς, που ήταν ακόμη 32 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Άρα αυτό το 10% για τους 4 μήνες έχετε κάνει τους υπολογισμούς, είναι 24 εκατομμύρια, λέτε, η δική σας συνεισφορά της ΑΕΚ. Είναι αιτήματα τα οποία βέβαια προσφέρει αρχή ηλεκτρισμού πίσω στην κοινωνία. Ναι. Τώρα, κυρία Παπαδοπούλου, λέει εδώ σε οικία που διαμένει άτομο με αναπηρία και ο λογαριασμός είναι στο όνομα του πατέρα του ατόμου αυτού, δικαιούται την έκπτωση της ΑΕΚ? Βεβαίως. Βεβαίως. Ναι. Πολύ ευλογόντο ερώτημα. Οποιοδήποτε δικαιούχος διαμένει σε έναν υποστατικό, είτε είναι κάποιου γονιού του, κάποιου συγγενικού του προσώπου, κάποιου ατόμου το οποίο τον φροντίζει, βεβαίως και δικαιούται το υποστατικό αυτόν έκπτωση 20%. Μάλιστα. Απλά το έντυπο μας επιβεβαιώνει ο ιδιοκτήτης, δηλαδή ο πελάτης της αρχής ηλεκτρισμού, ότι το συγκεκριμένο άτομο με τη συγκεκριμένο ρυθμό ταυτότητα είναι δικαιούχος, σύμφωνα με τα κριτήρια, επιβεβαιώνει ότι κατοικεί μαζί του στο συγκεκριμένο προστατικό. Ναι, τώρα, μια άλλη τηλεθεάτρια λέει, κύριε Παπαδοπούλου, ότι αυτή η γενναιοδορία της ΑΕΚ και της κυβέρνησης προς τους δικαιούχους ευάλωτους χρεώνεται σε εμάς τους υπόλοιπους καταναλωτές στο λογαριασμό, χαλάλι τους, αλλά δεν είναι η γενναιοδορία αυτή να λέγεται. Εντάξει. Ναι, να απαντήσουμε βεβαίως. Ναι. Όπως έχω πει και στην αρχή του προγράμματος σας, είναι καθαρά μια κοινωνική προσφορά του κράτους, ναι, και όχι της αρχής ηλεκτρισμού. Ναι. Αλλά είναι τόσο ανεπαίσθητη αύξηση που προκύψει στα τιμολόγια όλων των υπόλοιπων πελατών. Να σας πω για παράδειγμα, για έναν οικιακό πελάτη με κατανάλωση 800 κιλοβατόρες, που είναι αρκετές για μια διμηνία, ο πελάτης αυτός θα πληρώσει 35 σέντ τη διμηνία για στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, όπως καθορίζονται από την πολιτεία. Ναι. Τώρα, κύριε Παπαδοπούλου, επειδή ακούσαμε τις αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που παραπέμπουν, βεβαίως στα κράτη-μέλη, ήρθατε σε επαφή καθόλου με την Υπουργό Ενέργειας για πρόσθετα, αν θέλετε, μέτρα για στήριξη ευάλωτων ομάδων ή για το πώς θα πληρώνονται λογαριασμοί εκεί και όπου υπάρχει πρόβλημα? Η ίδια αρχή ηλεκτρισμού έχει υποβάλει τις εξηγήσεις της για μείωση του κόστους ηλεκτρισμού στους καταναλωτές σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σύντομα, πολύ σύντομα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της διεύθυνσης και διοίκησης της αρχής ηλεκτρισμού με την αρμόδια υπουργό για συζήτηση των εξηγήσεων αυτών. Ναι. Είναι κάτι που μπορεί να προκύψει άμεσα, κυρία Παπαδοπούλου? Όπως έχω αναφέρει, είναι βραχυπρόθεσμα, ναι, και μεσοπρόθεσμα εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αυτές είναι σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο, ναι, ορίζοντα. Δεν και είναι άμεσες. Και είπαμε, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ναι, βέβαια η πολιτική σας για το να κόβετε το ρεύμα ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις να μην γίνεται αυτό, ενδεχομένως σε αυτούς τους, τις ευάλωτες ομάδες που μας αναφέρατε πριν από λίγο. Να αναφέρουμε πως η αρχή ηλεκτρισμού αναγνωρίζει τις ανησυχίες των πελατών μας σχετικά με τους λογαριασμούς τους και παρέχουμε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών τους.
Όταν ένας πελάτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, βεβαίως και θα τον ακούσουμε και θα ετοιμάσουμε ένα σχέδιο εξόπλησης ερώτησης, ούτως ώστε να μην αυξάνεται το χρεωστικό υπόλοιπο, να διευκολυνθεί όμως και ο πελάτης να μπορέσει να εξοπλίσει τον λογαριασμό του σε δόσεις. Γι' αυτό καλούμε τους συμπολίτες μας που πραγματικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επικοινωνούν μαζί μας με τα κατατόπους κέντρα εξυπηρέτησης πελατών για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί αντιλαμβάνεστε πως η ΑΕΚ από μόνη της δεν μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πελάτης εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες ή όχι. Άρα, η συμβουλή μας προτρέπουμε τους πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να επικοινωνούν μαζί μας για να ετοιμάζεται ένα σχέδιο εξόπλησης σε δόσεις. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κυρία Παπαδοπούλου, επειδή ρωτάνε, δεν είναι μέσα στις ευάλωτες ομάδες που δικαιούνται 20% οι χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν είναι? Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.